Εντάξει, μια καταστροφή που έχουν τα αλήθεια του. Κοιτάξτε εδώ ψάρια, λαγοκέφαλοι. Πεντάριδες, εξάριδες, εφτάριδες. Κοιτάξτε εδώ, γεμίσανε τα αλήθεια ψάρια. Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλους. Μεγάλη ψαριά σήμερα, ένας συνάδελφός μου, ένα αλιευτικό σκάφος με την ονομασία Έκτορας, 500 κιλά λαγοκέφαλους, που σημαίνει αυτό ότι του καταστρέψαν ολοκληρωτικά τον εξοπλισμό, τα εργαλεία του, δεν θα ξαναπάει ο άνθρωπος στη δουλειά. Αυτό είναι ολική καταστροφή, που σημαίνει ότι τα δίχτυα είναι άχρηστα, που σημαίνει ότι πρέπει να κάτσεις μια εβδομάδα να προσπαθήσεις να τα φτιάξεις, που σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα πηγαίνεις στο ψάρεμα και αν τα φτιάξεις. Αυτό το πράγμα που γίνει και σήμερα είναι, για την περιοχή μας εδώ είναι πρωτοφανές, 500 κιλά ψάρια. Εγώ προχθές είχα 100 κιλά βραδινή σε 2 ώρες τα δίχτυα κάτω μέσα στη θάλασσα, είχα πάει μπαρμπουνόδιθα στα μέτρα, σε 20 μέτρα νερό και είχα 100 κιλά και έλαβα 3 μέρες, 3 μεροκάματα έχω να πάω στη δουλειά. Έχει βατάρει το καΐκι από τα ψάρια, είναι 500 κιλά. Και δεν έχει κανείς σημασία. Κανείς, ούτε το κράτος, τίποτα. Αντί για σουπιές, τα δίχτυα γέμισαν με λαγοκέφαλους, με τον ίδιο να βρίσκεται αντιμέτωπος με την καταστροφή λόγω των μεγάλων ζημιών στα δίχτυα και στα αλιευτικά εργαλεία του. Εδώ, μέσα ξενοδοχεία. Γυαλό, κυνηγάμε σουπιές, εδώ μέσα στον κόλπο, γιατί είναι η εποχή της σουπιάς τώρα. Λοιπόν, τα βάνει στα δίχτυα, 2 μέτρα, 3 μέτρα, 6 μέτρα, έχει γίνει κι αυτή. Ολοκληρωτική καταστροφή. Έχουμε κάνει διάφορα αιτήματα στους αρμόδιους υπουργούς, σε διάφορους πολιτικούς, σε όλα τα κόμματα έχουμε κάνει διάφορα αιτήματα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποζημιώσουμε τα εργαλεία των ψαράδων. Σχεδόν καθημερινά επαγγελματίες αλιείς ψαρεύουν μικρές ποσότητες, ωστόσο για πρώτη φορά αντικρίζουν τόσο μεγάλες ποσότητες τοξικών ψαριών με το πρόβλημα να γιγαντώνεται. Τι να πούμε, λέμε, ξαναλέμε και θα. Το θα είναι θα. Το μήνυμα μου είναι ότι πρέπει να πάρουν μέτρα. Γιατί δεν πάρουν μέτρα, εμείς πρέπει να ψάχνουμε δουλειά. Ο γιος μου ήταν εδώ και μου λέει τι δουλειά κάνουμε κάθε μέρα. Θα πηγαίνω μια μέρα στη δουλειά και να καθόμαστε τρεις. Εγώ δεν πάρω δουλειά να κάνω. Μου λέει. Εγώ πέρυσι έκανα το καΐκι μου, έδωσα 5.000 για να κάνω το καΐκι μου το τουριστικό για να κοιτώσω από αυτά τα πράγματα. Και πια δούλεψα 2 μήνες, δόξα τω Θεώ, κάτι έγινε, αλλά θα το συνεχίσω. Επαγγελματίες αλιείς αντικρίζουν μόνο ζημιές λόγω της καταστροφικής τους παρουσίας, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα, την αλιεία και τον τουρισμό. Τίποτα δεν κάνουν, εντωμεταξύ το λαγόψαρο είναι ένα είδος το οποίο δεν έχει εχθρούς. Θα μπορούσαν να το είχαν επιδοτήσει, ανακομμάτι δεν ξέρω τι, ούτε σου άλλος να το πιάνει κάποιος και να έχει κάποιους εχθρούς. Τώρα δεν έχει κανένα απολύτως εχθρό. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και χωρίς να λαμβάνονται μέτρα στήριξης του κλάδου, όπως συμβαίνει στην Κύπρο, όπου ψαράδες λαμβάνουν επιδότηση με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους. Κάνα μέτρο για αυτό το πράγμα. Έτσι. Όλοι οι αγώνες παίρνουν επιδοτήσεις για τα πάντα. Τίποτα. Ξέρει μόνο να μας βάζει χαράτσια. Δηλαδή, πρέπει να μας έβαλε πέρυσι τέλη κυκλοφορία στα σκάφη. Και το βάλε. Μήπως έχει φτιάξει δρόμο για να περνάω. Ή όταν είναι εξυποφόρο, χαμηλώνει το κύμα για να πηγαίνω πιο εύκολα να μην κουνιέμαι. Έτσι. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα.